Να ρωτήσουμε τον κύριο Καλυνταίδη. Καλημέρα και καλημέρα, στο καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Πριν πάμε στο μέτωπο του πολέμου με τον Θανάση και τις πληροφορίες του, το γεγονός ότι συχνά πυκνά πια ο Ερντογάν αναφέρεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πάει πίσω στην ιστορία, στις συμβάσεις, στις συμφωνίες κτλ. Τι λέει? Χτίζει, ναι, θα ήθελα να... χτίζει νομιμοποιητική βάση, χτίζει επιχειρήματα. Γιατί το κάνει αυτό? Ναι, θα ήθελα να τονίσω ότι για άλλη μία φορά στην Ελλάδα γίνεται σε ένα βαθμό λάθος ανάγνωση και των προθέσεων και αυτών που της Τουρκίας και αυτών που τεκταίνονται στην Τουρκία. Η αναφορά του Ερντογάν στο παρελθόν έχει να κάνει με έναν ιδεολογικοπολιτικό αγώνα που δίνει ο ίδιος εναντίον του Μουσταφά Κεμάλ. Ο πραγματικός του αντίπαλος στις εκλογές του 23 δεν είναι ο κύριος Ντάρογλου. Είναι ο Κεμαλισμός και ο Κεμάλ. Λέει λοιπόν ότι το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης, ορισμένοι, δεν στρέφεται ευθέως εναντίον του γιατί να μην συσπυρώσει τους Κεμαλικούς, ότι ορισμένοι δεν φρόντισαν να συμπεριλάβουν στα σύνορα της Τουρκίας τα εδάφη του εθνικού όρου, ανάμεσα στα οποία ήταν το βιλαέτι της Μοσούλης με τα πετρέλαια του Κερκούκ, το βιλαέτι της Δέρεζόρ, το βιλαέτι του Χαλεπίου, η Κύπρος, τα Δωδεκάνησα, η Θράκης και το Βατού με την Ατζαρία. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρεί μια προδοσία. Αυτός ο εθνικός όρκος έγινε στην τελευταία συνεδρία της Οθωμανικής Βουλής. Ήταν μια παρακαταθήκη, ένα υπόμνημα παρακαταθήκη προς τους επόμενους, δηλαδή στην τουρκική βουλή που θα λειτουργούσε από την Κωνσταντινούπολη πλέον στην Άγκυρα, ότι από τους αντιπάλους τότε είχαμε τη συνθήκη την ανακοχή του Μούδρου σε ισχύ, ότι όταν συμφωνήσετε με τους αυτούς που έχουν καταλάβει τη χώρα, αυτή θα είναι η Τουρκία. Κατηγορεί λοιπόν στην ουσία τον Κεμαλισμό και αυτούς που απειλούν την επανεκλογή του ότι εσείς τα αφήσατε όλα αυτά και εγώ κάνω προσπάθειες με την εισβολή στο Ιράκ, ασχέτως του τι επικαλείται, με την εισβολή στη Συρία, την εισβολή στην Κύπρο το έκανε την 1974 και με αυτά που κάνω στο Αιγαίο, τη γαλάζια πατρίδα, και με ό,τι κάνω στη Θράκη, γι' αυτό ενοχλείται από την παρουσία των Αμερικανών, γιατί τα σχέδιά του είναι για τη Θράκη. Αυτά λοιπόν που δεν πήραν ορισμένοι, εννοεί τον Κεμάλ και τον Ινωνού, θα τα πάρω εγώ. Εκεί λοιπόν, συγγνώμη, έρχεται και κάνει ρελάνς ο κ. Ντάρογλου και του λέει, προτού τα πάρεις όλα αυτά, δεν παίρνεις τα 16 νησιά που έδωσες εσείς τους Έλληνες. Τι εννοεί, παρακαλώ, ακούστε το. Το 2005 με 2007 η Ελλάδα έστειλε στρατεύματα για να μην ξυπνήσουμε ένα πρωί και δούμε εκεί πάνω Τούρκους βατραγανθρώπους, σωστά κατά την άποψή μου, έστειλε στρατεύματα σε 16 αφύλακτα νησιά, κυρίως των Δωδεκανήσων. Αυτό κάποια στιγμή η Τουρκία το αντιλήφθηκε, διότι η υπόθεση αυτή έγινε αθόρυβα με αρχηγό Γεεθά τον κύριο Γράψα. Τότε λοιπόν η Τουρκία, όταν το αντιλήφθηκε, έκανε διάβημα σε μεγάλη δύναμη. Η μεγάλη δύναμη μας πίεσε, αποστρατεύθηκε ο Γράψας, αλλά ο στρατός έμεινε εκεί. Είχαμε δει ορισμένους αποστράτους τότε να λένε ότι η Ελλάδα, που ανήκαν σε περιθωριακά εθνικιστικά κόμματα, ότι η Ελλάδα ανέτρεψε το στάτους γκο στο Αιγαίο, με μονομερή ενέργεια έστειλε στρατό σε νησιά, σε 16 νησιά, και καλούσε την κυβέρνηση να κάνει κάτι. Όσο αυτή η ρητορική ήταν σε περιθωριακούς, δεν υπήρχε καμία ανησυχία. Όταν όμως ο Ερντογάν άρχισε να παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μωάμεθ, τον πορτητή, τον νεότερο, mm-hmm. αυτή η ρητορική υιοθετήθηκε από τον Κιλισδάρογλου. Και του έλεγε ο Κιλισδάρογλου, αντί να παρουσιάζεσαι ως Μωάμεθ πορτητής, δεν πάει να πάρεις πίσω αυτά τα 16 νησιά που τουρκικά νησιά, παρακαλώ, που χάρισε στους Γιουνάνιδες, στους Έλληνες. Και αυτή η ρητορική επαναλήφθηκε προχτές. Εντάξει όλα αυτά, πήγαινε να πάρεις τα 16 νησιά που χάρισες και εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτή λοιπόν είναι η ορθή ερμηνεία των όσων λέγονται για τα ελληνικά. Τώρα, γιατί ο Ερντογάν βάζει τα πάντα στο τραπέζι και στρέφεται εναντίον της Δύσης? Χθες είχε ένα εξαιρετικό άρθρο η Γενής ΑΦΑΚ του αρθρογράφου Λίκογλου, ο οποίος είναι και συμπατριώτης του Ερντογάν, από την Τραπεζούντα είναι, ο οποίος είναι κοντά στον Ερντογάν, κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, μετέφρασε αυτό το άρθρο και εκεί περιγράφει όλη τη στρατηγική του Ερντογάν, η οποία είναι η εξής με λίγα λόγια. Ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί
από την Συμμαχία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Δύση γενικότερα. Της υποσχέθηκαν πολλά πράγματα, έχει προσφέρει πολλά για τη Συμμαχία. Της υποσχέθηκαν πολλά πράγματα, κυρίως με την επανείσοδο της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλο του ΝΑΤΟ. Τότε θεωρείται μεγάλο λάθος που ο Ευρέν δέχθηκε την Ελλάδα στο στρατιωτικό σκέλος. Ναι. Σημειωτέων ότι αυτοί οι κύκλοι θεωρούν ότι η Χούντα στην Τουρκία επιβλήθηκε μόνο γι' αυτό. Για να παρακαμφθούν οι πολιτικοί που έθεταν απίστευτους όρους και να έρθει ένας φιλοαμερικανός στρατηγός να δεχθεί την Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι κάναμε τραγικό λάθος τότε, δεν θα το ξανακάνουμε τώρα με την Φιλανδία. Ακόμα και σε περίπτωση που η Φιλανδία και η Σουηδία δεχθούν και τους 10 όρους που έχουμε βάλει, εμείς δεν θα άρουμε το βέτο. Θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, μέχρι και το θέμα της αναδιάρθρωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΝ, συμμετέχει η Τουρκία. Θα βάλουμε όλα στο τραπέζι, την Κύπρο, το Αιγαίο, και τότε θα άρουμε το βέτο. Επίσης, μία επισήμανση. Βάλει εναντίον των ΗΠΑ για την στήριξη που δίνει στους Κούρδους στη Συρία. Και είναι στάζει δηλητήριο για τους Αμερικανούς, επειδή χειροκρότησαν 37 φορές το Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν είναι η στρατηγική. Η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους. Δεν υπάρχει θέμα εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Εάν κάτι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, δεν υφίσταται στην ουσία. Δηλαδή όταν εξαλειφθεί το θέμα δεν θα υπάρχει. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία έχει εθνικό σχεδιασμό για τα νησιά. Μας τον περιγράφουν με κάθε τρόπο. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Απλά πολύ ορισμένες φορές το γεγονός ότι ο Ερντογάν ανεβάζει το θέμα των νησιών μπορεί να εξυπηρετεί και την εσωτερική κατάσταση, δηλαδή τα ψηφοθερικά. Άρα τι σημαίνει αυτό που ο κύριος Παναγιωτόπουλος? Έχουμε φτάσει στα όρια μας και με βάση την ανάλυση σας μπορεί να δούμε τον Ερντογάν να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από τις προκλήσεις? Λοιπόν, θα μιλήσω επιχειρησιακά. Στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχουν 5 μεγάλα νησιά. Τα 5 μεγάλα νησιά η Τουρκία δεν μπορεί να τα πάρει. Τα σενάρια υπάρχουν στο Υπουργείο, δεν λέω τίποτα απόρριτο. Τα 5 μεγάλα νησιά, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να τα πάρει. Η Τουρκία θα ιτηθεί. Υπάρχει το σενάριο το επικίνδυνο να επιχειρήσει να πάρει ένα μικρό νησί. Εκεί η κατάσταση δεν μπορεί να προβλεφθεί, γιατί μπορεί να γίνει μια ενέργεια η οποία. Όπως λέω εγώ τώρα, κύριε Καλεντερίδη, την ψέρι μου, που είδαμε έναν δημοσιογράφο να φτάνει, ναι, κατά δήλωσή του στο 1 χιλιόμετρο από το νησί. Μας θύμισε παλιές, πολύ κακές και μαύρες εποχές αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν αποκαλύπτω απόρριτα σχέδια, αλλά έχουμε τη δήλωση και του προηγούμενου και του τωρινού αρχηγού ΓΕΘΑ, που λέει ότι αν τολμήσουν να βγουν σε μικρό νησί, πρώτα θα το ισοπεδώσουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιοι ήταν. Γιατί θα μπορούσαν να πάρουν ένα μικρό νησί, εάν το πάρουν τελικά? Για να μας υποχρεώσουν να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε με όρους αλατούρκα. Σε αυτή την περίπτωση όμως η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα ισοπεδώσει το νησί, άρα θα εξαλείψει αυτό το επιχείρημα ή το πλεονέκτημα που θα επιχειρήσει να αποκτήσει η Τουρκία. Και από εκεί και μετά, εάν συνεχίσει η Τουρκία την ένταση, θα πάμε σε γενικευμένο πόλεμο. Μάλιστα. Τι θέλω να πω? Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη. Οι ένοπλες δυνάμεις, τα όποια προβλήματα είχαμε λόγω της οικονομικής κρίσης από το 10 μέχρι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό έχουν επιληθεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα, που επαναλαμβάνω είναι υπαρκτή, δεν γίνεται για εσωτερικούς λόγους, να αντιμετωπιστεί με εθνική αυτοπεποίθηση, με ενότητα. Αυτή η έρμη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας πρέπει να λειτουργεί κάθε εβδομάδα και όχι να τα μαθαίνουμε από το Γερμανό πράγματα, καγκελάριο που μας αφορούν από τις εφημερίδες. Γιατί προφανώς τα πράγματα είναι πολύ πολύ σοβαρά σε αυτή τη φάση της όπως το περιγράφετε. Κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου 30 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας ο διάλογος είναι φάρμακο, είναι λύση. Μπορεί να εξασφαλιστεί και η συνένεση. Όταν όμως το άλλο κόμμα δεν ξέρει τι κάνεις, τότε βγαίνει στα κάγκελα. Λύστε τα προβλήματα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Έχουμε εθνικό μέτωπο, εθνική αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα, σταθερότητα, αποφασιστικότητα και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οι Τούρκοι είναι σιγουράτσες. Όταν μας δουν έτσι, δεν πρόκειται να τολμήσουν να κάνουν τίποτα.